Πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να συναντήσουμε την κυρία Έφη Χαλιού. Είναι υποψήφια στο νότιο τομέα της παλιάς Β' Αθήνας, πέσπα στα 3. Γεια σας, κύριε Χαλιού, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, τα φώτα πέσανε σε εσάς, αν καταλαβαίνουμε καλά, σε σχέση με την μη πραγματοποίηση του debate. Με την έννοια ότι εσείς είχατε αλλάξει δύο φορές την συγκέντρωση που είχατε προετοιμάσει για την Θεσσαλονίκη. Ναι. Και όταν πάλι είπαμε να γίνει Δευτέρα, 1η Ιουλίου, βάλατε κάποιες ενστάσεις. Σωστά τα Ξαναλλάξαμε. Βγάλαμε και ανακοίνωση σήμερα το γραφείο τύπου του κομματός μας. Εμείς εξ αρχής είχαμε συμφωνήσει ότι πρέπει να γίνει ένας διάλογος μεταξύ των κομμάτων και μάλιστα ανοιχτός διάλογος, χωρίς έτσι, για να μπορέσει να καταλάβει και ένας κόσμος και τα προγράμματα των κομμάτων και τι ακριβώς λέμε. Και όταν είχαν ήδη μπει αυτά τα θέματα για την αλλαγή της ημερομηνίας λόγω της απουσίας του Πρωθυπουργού, αλλάξαμε την κεντρική συγκέντρωση του κόμματός μας στη Θεσσαλονίκη, την ξαναλλάξαμε άλλη μια φορά. Είχαμε προτείνει και δύο ημερομηνίες προκειμένου να γίνει αυτό το debate. Τέλος πάντων, είμαστε πάντως σε θέση να πούμε ότι δεν είμαστε εμείς υπέτη της αλλαγής, ίσα ίσα ότι προσπαθήσαμε κιόλας της αλλαγής αυτής και της μη πραγματοποίησης του debate. Αντίθετα, προσπαθήσαμε να γίνει. Και τώρα για μικροπαραταξιακές και μικροκομματικές δουλειές. Έκανα tweet ο κύριος Τσίπρας που σας έβαλε στην ίδια μοίρα με τη Νέα Δημοκρατία, ότι και εσείς. Και με το κίνημα αλλαγής, ότι σαμποτάρετε μια δημοκρατική διαδικασία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή το ΚΚΕ ήδη άλλαξε και μάλιστα κεντρικές προεκλογικές συγκεντρώσεις του κόμματός μας, δεν μπορούμε να είμαστε και μπαλάκι τώρα των μικροκομματικών και μικροπαραταξιακών σκοπιμότητων και του κυρίου Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς θέλει να μας βάλει στο ίδιο τσουβάλι ο κύριος Τσίπρας, ακριβώς επειδή θέλει να μας έχει αλλά βρεθήκατε τρία κόμματα απέναντί του, έχει δίκιο σε αυτό, είναι σωστή αυτή η επισήμανσή του. Εννοείται για το debate. Ναι. Εκείνος αλλάζει τις ημερομηνίες από τη μία μέρα στην άλλη. Εμείς σας είπαμε, προτείναμε και ημερομηνίες συγκεκριμένες, αλλάξαμε κεντρικές μας συγκεντρώσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί το debate, ξαναλλάξαμε. Δεν μπορούμε τώρα να αλλάζουμε άρδιν όλου μας το προεκλογικό πρόγραμμα επειδή έτσι το θέλησε είτε ο Πρωθυπουργός είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα για τέτοιες σκοπιμότητες. Τι θεωρείτε ότι φταίει και επειδή πάμε στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το οποίο είναι και μια πραγματικότητα κοινώς αποδεκτή που έχουμε μπροστά μας, γιατί για τις δημοσκοπήσεις πολλά ακούγονται, πάμε στο αποτέλεσμα της κάλπης. Ναι. Γιατί δεν πήρατε από το ΣΥΡΙΖΑ αυτά που προσδοκούσατε ότι θα πάρετε σε επίπεδο εκλογικών ποσοστών? Δεν είχαμε πει ότι προσδοκάμε κάτι. Εμείς λέμε ότι όσο το ένας κόσμος αριστεράς που δεν θα δεδομένων των απολειών των μεγάλων. Ναι, όπως σωστιαία δεν είχαμε πει κάποιο. Είχε τεράστιες απολύσεις ο ΣΥΡΙΖΑ από τις οποίες εσείς δεν φάνηκε να υποφελήσετε όσο θα περιμένατε ίσως κι εσείς. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε αναλύσει το εκλογικό αποτέλεσμα στην περίοδο τέλος πάντων. Δεν έχουμε κάνει συνολικές εκτιμήσεις. Περιμένουμε να γίνουν και οι εκλογές αυτές οι βουλευτικές στις 7 του Ιούλη και θα βγάλουμε και συνολικά αποτελέσματα και εκτιμήσεις. Έχουμε όμως κάποιες πρώτες εκτιμήσεις, τις οποίες τις έχουμε ανακοινώσει κιόλας και με την ανακοίνωση του κόμματός μας. Εμείς θεωρούμε ότι καταρχήν το ΚΚΕ στα μεγάλα αστικά κέντρα και εδώ στην Αθήνα όχι μόνο συγκράτησε δυνάμεις, αλλά ενισχύθηκε, κατάφερε και να γκρεμίσει, και ήταν και στόχος εκλογικός αυτός του κόμματός μας, να γκρεμίσει και τη Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση εδώ στην Αθήνα. Και βέβαια αυτοί οι 302.000... Και τι λέτε ότι το καταφέρατε εσείς αυτό? Ήτανε στόχο. Εννοώ την μείωση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής. Γιατί είναι το μοναδικό κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που έχει βάλει στο στόχαστρο τη Χρυσή Αυγή. Ακριβώς επειδή πολεμάει τη ρίζα του κακού και την ιδεολογία της και την ναζιστική της εγκληματική της πολιτική. Ακριβώς επειδή εμείς δεν έχουμε βάλει νερό στο κρασί μας, ούτε έχουμε γίνει συνένοχοι όπως η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα που συνομιλούν, που δίνουν χώρο στους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Παρόλα αυτά όμως λέμε... παραπέμψανε σε δίκη, παραπέμψανε τη Χρυσή Αυγή σε δίκη. Αυτοί το κάνουν αυτό το πράγμα. Ξέρετε ότι η Χρυσή Αυγή, εκείνος που χτύπησε, πέρα από τους μετανάστες, ήταν κομμουνιστές, ήταν συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, ήταν δηλαδή άνθρωποι και συνδικαλιστές και πολιτικοί που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι απέναντί της. Είναι απέναντι στα συμφέροντα που εξυπηρετεί η Χρυσή Αυγή, απέναντι σε εφοπλιστές κλπ. Ήθελα να πω όμως ότι συγκρατήσαμε όχι μόνο αυτές τις 302.000 κόσμο που μας ψήφισε,
και άλλοι κάποιοι, τέλος πάντων χιλιάδες, που και στις τοπικές εκλογές, σε δημοτικές και περιφερειακές, επέλεξαν το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Εμείς θεωρούμε ότι παρόλα αυτά είναι αρνητικό το αποτέλεσμα για το λαό μας. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Και γιατί δεν γκρεμίστηκε ακόμα περισσότερο και η κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, να πέσει δηλαδή πολύ παρακάτω στη συνείδηση του λαού, αλλά και γιατί η αγανάκτηση και η δικαιολογημένη οργή του λαού μας διοχετεύτηκε και σε άλλες αντιδραστικές δυνάμεις, όπως η Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε άλλα κόμματα. Βλέπε Βελόπουλος ή Βαρουφάκης, ας πούμε, που το παίζει τώρα προοδευτικός κλπ. Και δεν ήρθε στο πραγματικό, σε εκείνο το κόμμα που πραγματικά μπορεί να εκφράσει και την αγανάκτηση του λαού μας και να σταθεί απέναντι σε αυτή την αντεργατική πολιτική. Και βέβαια, πού το αποδίδεται αυτό? Θεωρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Καταρχήν υπάρχει και έχει και ευθύνες και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Υπάρχει μια συντηρητικοποίηση του κόσμου. Ένας κόσμος που Μιλάμε για ψεκασμένες καταστάσεις. Για ψεκασμένες καταστάσεις. Δεν μιλάμε για συντηρητικοποίηση. Όταν μιλάμε για το κόμμα του Βελόπουλου, για την ελληνική λύση, τώρα δεν πάνε. Είναι ορθολογιστές. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Έχει ευθύνες. Συνολικά το πολιτικό σύστημα έχει ευθύνες, αλλά θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πριν από 4,5 χρόνια και παραπάνω, ένας κόσμος αριστερός, προοδευτικός, ενίσχυσε τις ελπίδες του με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνητική διαχείριση. Θεώρησε ότι εδώ πέρα μπορώ κάτι να κάνω. Η ελπίδα του πήρε πόδια, έτσι, και άρχισε, τέλος πάντων, να ελπίζει και για το μέλλον. Η όλη πολιτική, η μνημονιακή πολιτική, η καθαρά αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε ουσιαστικά να ξεπλύνει και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων κομμάτων όλα αυτά τα χρόνια. Υποθέτω και ότι και εσείς θα έχετε, ακούσει μπάλα, ακριβώς πολλές φορές αυτό το τώρα πράγμα. Μήπως ισχύει κάτι από την ανάποδη, τώρα που δεν υπάρχει ελπίδα, μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ κρατήσει δυνάμεις, υπάρχει και δικούς σας ψηφοφόρους που μπορεί στις ευρωεκλογές να ψήφισε. Υπό το φόβο της επανόδου της Νέας Δημοκρατίας. Υπό το φόβο της παλινόρδος δεξιάς, ενισχύοντας αντιδεξιά ανακλαστικά και σύνδρομα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και εμείς απευθυνόμαστε καθαρά και κοιτώντας τα μάτια αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βγάλει συμπεράσματα από την πολιτική, από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα έκαναν και το βήμα και σε αυτές τις εκλογές τις πρόσφατες, στις 26 του Μάη, που και είτε στη μία κάλπη είτε και στις τρεις, έκαναν το βήμα και ψήφισαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τα ψηφοδέλτιά του σε τοπικό επίπεδο. Όμως τώρα φοβούνται ότι μπορεί να έρθει η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει και γι' αυτό να ξαναγυρίσουν πίσω στο μαντρί του συντηρητισμού, λέμε εμείς, στην πολιτική δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς απευθυνόμενοι λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο, θέλουμε ξεκάθαρα να τους καλέσουμε να ρίξουν στην κάλπη εκείνη την ψήφο χειραφέτησης, λέμε, στο ΚΚΕ, ακριβώς για να μην υπάρχει αυτή η λογική που την έχουμε δει και σε προηγούμενα χρόνια του διπολισμού, να ψηφίζουμε τον ένα για να έρθει τον ο άλλος και ο ένας να νύβει τα χέρια του αλουνού για να υλοποιείται αυτή η συγκεκριμένη πολιτική που μαζί έχουν συμφωνήσει ότι θα υλοποιηθεί. Ναι, όμως, σε αυτές τις εκλογές, ένα κομμάτι της αριστερής ψήφου πάει στο κόμμα του Βαρουφάκη, του Γιάννη Βαρουφάκη. Ναι. Αυτό πώς το έχετε κάποια εξήγηση, δηλαδή πώς το σχολιάζετε? Και αν το βλέπετε εσείς αυτόν τον κόσμο, τι κόσμο είναι, Υπάρχει προοδευτικός κόσμος, αριστερός, που ακριβώς επειδή έχει αειδιάσει με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνει να βρει κάτι αριστερό, προοδευτικό. Ως περσόνα, ότι ήταν μια φωνή αντίστασης στους ευρωπαϊκούς κύκλους. Υπάρχει ιστορική γιατί πείρα. Γιατί την ελληνική οικονομία με κάτι ειδήσου, ο κύριος Βαρουφάκης. Όχι μόνο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συμφωνήσει με το 70% του μνημονίου της Νέας Δημοκρατίας. Και το έχει δηλώσει. Είναι αυτός που έκανε το περήφανο όχι μνημόνιο. Αυτός ήταν στις διαπραγματεύσεις. Ήταν ο υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ επί τρίτου μνημονίου. Τέλος πάντων, λέμε ότι υπάρχει ιστορική πείρα και για αυτά τα κόμματα. Γιατί φτιάχνονται. Φτιάχνονται ακριβώς από το ίδιο το σύστημα για να υπηρετήσουν αυτό το σύστημα. Θυμηθείτε. Δημάρ, Ένωση Κεντρών, Λάος, ΑΝΕΛ. Δημάρ, τη βάζει τη διαμήρα.
Παρεξηγήθηκες. Προσωπούσε ένα ιδεολογικό ρεύμα. Ναι, γιατί συγκυβέρνησε με ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Προσωπούσε ένα ιδεολογικό ρεύμα. Μα και οι υπόλοιποι εξέφραζαν ένα κομμάτι του λαού. Ο ψηφοφόρος όμως, ο αριστερός, γιατί επιλέγει αυτή τη λύση? Γιατί είναι, διοχετεύεται πολύ εύκολα από το ίδιο το σύστημα να πάνε σε τέτοια κόμματα. Ξέρετε, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή ανάμεσα στα κόμματα του αστικού πολιτικού συστήματος και στο Κομμουνιστικό Κόμμα που είναι απέναντι. Εκεί πέρα το κόμμα, το Κομμουνιστικό, ξέρει πάρα πολύ καλά ο λαός μας ότι σε τι τον καλούμε. Τον καλούμε να βρεθεί απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που του μαυρίζουν τη ζωή. Και να συμπορευτεί με το κουκουέ για την επόμενη μέρα, γιατί στις 8 του μήνα θα είναι εδώ η βαρβαρότητα. Και το κουκουέ θα είναι εκείνο που αν ενισχυθεί θα οργανώσει αγώνες. Μάλιστα. Με τον λαό πρωταγωνιστή προκειμένου να μην περάσει αυτή η πολιτική. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.